Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να σε ευχαριστήσω θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήσατε όλες αυτές τις μέρες, τόσο την πίστη και την εμπιστοσύνη σας στο σχέδιό μας, όσο και την αγάπη σας, γιατί έχει σημασία. Άνθρωποι είμαστε και χρειαζόμαστε και την αλληλεγγύη και τη στήριξη και την ψυχολογική τόνωση και την αγάπη αν χρειαστεί, γιατί δίνουμε ένα δύσκολο αγώνα και αυτόν τον αγώνα το ξέρουμε. Δεν το δίνουμε μόνοι μας. Είναι χιλιάδες άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι, σε όλη την Ελλάδα που βρίσκονται δίπλα μας. Το συνέδριό μας αυτό, το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτές τις τρεις μέρες, έγινε ένας τόπος ενός γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού. Αποτιμήσαμε την ως τώρα πορεία μας. Κάναμε την αυτοκριτική μας, εκεί όπου χρειάζεται να την κάνουμε, για να διορθώσουμε λάθη, παραλήψεις της λειτουργίας. Επιβεβαιώσαμε όμως τη δέσμευσή μας, τόσο στο στρατηγικό μας ορίζοντα, στην υπόθεση του ριζοσπαστικού κοινωνικού μετασχηματισμού, όσο όμως και στην στρατηγική μας, την άμεση, που αφορά την άοκνη προσπάθειά μας να βγει η χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Και ομολογώ ότι το τριήμερο αυτό μας βοήθησε όλους να συνειδητοποιήσουμε ότι το κλίμα που επικρατεί στις οργανώσεις του κόμματος και στο συνέδριό μας, στη βάση του κόμματος, το επίπεδο του διαλόγου, οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί μας είναι σε επίπεδο αντάξιο της μεγάλης ευθύνης που όλοι συλλογικά εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε αναλάβει. Είμαστε όλοι και όλες βαθιά συνειδητοποιημένοι. Δεν πετάμε στα σύννεφα, γιατί γνωρίζουμε τις δυσκολίες και γνωρίζουμε και τους περιορισμούς. Αλλά δεν είμαστε ούτε μελαγχολικοί ούτε απεσιόδοξοι, όπως κάποιοι θέλουν να λένε. Είμαστε αποφασισμένοι και πιο έτοιμοι από ποτέ. Και με αυτή την αισιοδοξία της βούλησης να τα καταφέρουμε, είμαστε δυνατοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες, τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το συνέδριό μας διεξάγεται σε μια στιγμή όπου θα έλεγε κανείς και δεν θα είχε άδικο να πει ότι είναι η πιο δύσκολη στιγμή. Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη καμπή. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν στην Ελλάδα, γι' αυτό και κλιμακώνουν τον πόλεμο. Στο εξωτερικό οι δανειστές μας, οι εταίροι μας, όλοι το γνωρίζουν, ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Αλλά ξέρετε κάτι, λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Και εμείς που συνειδητά πήραμε δύσκολες αποφάσεις, τούτη την ώρα έχουμε μία και μόνο επιλογή. Να δουλέψουμε σκληρά, αποφασιστικά και με σχέδιο για να σηκώσουμε ξανά τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα. Να βγάλουμε την πατρίδα μας από την επιτροπία και τον φαύλο κύκλο της κρίσης χρέους, της ύφεσης και της λιτότητας. Και θα υπηρετήσουμε το σχέδιο αυτό όχι τυφλά, όχι χωρίς να συζητάμε για τα λάθη μας, για τις παραλήψεις μας, αλλά θα υπηρετήσουμε το σχέδιο αυτό και τις επιλογές μας μέχρι τέλους με αποφασιστικότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που βγαίνει αυτές τις τρεις μέρες από το κρίσιμο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στην πιο κρίσιμη συγκυρία με τη διακυβέρνηση του τόπου στην αριστερά σε μια δύσκολη καμπή. Και θα υπηρετήσουμε τις επιλογές μας με αποφασιστικότητα, γιατί ήταν επιλογές ευθύνης. Ευθύνης απέναντι στον ελληνικό λαό, ευθύνης απέναντι στην αριστερά, ευθύνης απέναντι στους ίδιους μας τους εαυτούς. Για να μην επιτρέψουμε
την παλινόρθωση του παλιού και χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος, που αν γύριζε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος ο Βούτσης, αν γύριζε, θα γύριζε με ένα σκοπό, να πάρει εκδίκηση. Αν ερχόταν ξανά, θα ερχόταν ιστορικά δικαιωμένο. Και ξέρετε, αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη ήττα, η στρατηγική ήττα. Γνωρίζουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά ότι έχουμε μπροστά μας τρεις δύσκολους μήνες. Τρεις μήνες που θα κρίνουν πολλά. Έχουμε όμως σχέδιο. Και έχουμε και προοπτική ο ελληνικός λαός να κρίνει τα πεπραγμένα της δικής μας θητείας, της δικής μας τετραετίας το 2019, συγκρίνοντας την πενταετία της καταστροφής 2010-2015 που λαιλατήθηκε το 25% του εθνικού πλούτου, με την προσπάθεια που κάνουμε εμείς να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια, να βγούμε από τα μνημόνια και την επιτροπία και να ξεπεράσουμε με όθηση προς τα μπρος, με ορίζοντα τα 200 χρόνια από τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, τα 200 χρόνια να τα γιορτάσουμε έχοντας μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που θα μπορεί να υπερηφανεύεται. Τόσο γιατί είναι φάρος ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, δημοκρατίας. Αυτά είναι τα μηνύματα που εκπέμπουμε τόσο διαχειριζόμενοι το προσφυγικό, όσο δίνοντας και μηνύματα σε σχέση με τη δημοκρατία και την αξία της στην Ευρώπη και στον κόσμο, όσο όμως και από τις μεγάλες θεσμικές, δομικές αλλαγές που είναι αναγκαίες να γίνουν και βήμα-βήμα προωθούμε στο εσωτερικό της χώρας. Ξέρουμε όμως ότι θα είναι δύσκολοι αυτοί οι μήνες. Αλλά αυτό το κόμμα ξέρει από τα δύσκολα. Μεγάλωσε στα δύσκολα. Και είναι για τα δύσκολα. Θα έλεγε κανείς ότι σήμερα που συζητάμε έχουμε όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Και τα εσωτερικά και τα εξωτερικά. Και αυτό, ξέρετε, δεν ήταν από λάθος, ούτε από αμέλεια. Αυτό ήταν και είναι από πολιτική επιλογή. Από επιλογή να μην γίνουμε ποτέ εμείς διαχειριστές της μιζέριας, αλλά να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο εξόδου με κοινωνική δικαιοσύνη, με ανακατανομή των βαρών προς όφελος των δυνάμεων της εργασίας και του μόχθου και με αναδιανομή. Γιατί η ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να έχει κοινωνικό πρόσημο. Δεν αρκούν για μας οι αριθμοί. Γνωρίζουμε και θυμόμαστε ότι οι αριθμοί ευημερούσαν τα χρόνια που οργανώναμε Ολυμπιάδες, αλλά κάποιοι είχαν στήσει μια φάμπρικα διαπλοκής με τη Siemens, τα εξοπλιστικά και με τα θαλασσοδάνεια και με τα χατήρια στη διαπλοκή σε αυτούς που εποφεληθήκαν από τα χρόνια της ανάπτυξης χωρίς να αφαιθεί καμία κοινωνική υποδομή για να προστατεύσει την κοινωνία στα χρόνια της κρίσης. Δεν αρκούν λοιπόν οι θετικοί δείκτες, αλλά θέλουμε οι δείκτες αυτοί να αντικατοπτρίζουν και την αλλαγή στις συνθήκες των ανθρώπων. Ανοίξαμε λοιπόν όλα τα μέτωπα από επιλογή. Στο εσωτερικό, για να μην γίνουμε και εμείς κομπάρσι και μαριονέτες της εγχώριας ολιγαρχίας και της διαπλοκής, όπως όλοι οι προηγούμενοι, ανεξαιρέτως, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Κομπάρσι σε ένα χρεοκοπημένο σύστημα εξουσίας που έχει τεράστια ευθύνη για την λαιλασία την κοινωνική, αλλά και για τη χρεοκοπία της χώρας. Ανοίξαμε τα μέτωπα όμως και έξω από επιλογή. Γιατί είναι κρίσιμες οι επόμενες διαπραγματεύσεις, γιατί το σχέδιό μας είναι συγκεκριμένο σχέδιο. Οι προηγούμενοι, όταν ετίθετο όχι μόνο από εμάς τότε στην αντιπολίτευση και από διεθνείς οικονομολόγους, αλλά και από θεσμούς διεθνείς, το ζήτημα του χρέους, δεν τολμούσανε καν να μιλήσουν γι' αυτό. Ο κύριος Σαμαράς μίλαγε για πιστοποιητικά βιωσιμότητας και ο τότε Υπουργός Οικονομικών
όταν ετέθη το ζήτημα αυτό στο Eurogroup, εισέπραξε ένα μεγαλόστομο forget it, Γιάννης, το θυμάστε, και δεν έθεσε καν το ζήτημα αυτό. Εμείς όμως έχουμε ευθύνη ιστορική. Θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο. Να λέμε, ωραία, οικονομία ανακάμπτει, πράγματι. Όλα τα μεγέθη στην πράξη αποδείχθηκε ότι έχουμε πολύ καλύτερες αποδόσεις και επιδόσεις σε σχέση με όλες τις προβλεπόμενες, με όλες τις προβλέψεις. Και σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, άραγε πώς καταστράφηκε η οικονομία το κρίσιμο 15 των δύο εκλογικών αναμετρήσεων και του δημοψηφίσματος, όταν έληξε με μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα από αυτό που βρήκαμε από την κυβέρνηση Σαμαρά στα άδεια ταμεία, όταν είχαν ενορχιστρώσει το σχέδιο της παρένθεσης, αλλά και το 16, όπου οι προβλέψεις μιλάγανε για διατήρηση της ύφεσης, ενώ όχι τυχαία, όχι γιατί έβρεξε ξαφνικά ανάπτυξη, αλλά γιατί με στοχευμένες προσπάθειες, τόσο σε ό,τι αφορά τα ρεκόρ απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ που για πρώτη φορά έχουν καταγραφεί από τότε που η χώρα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο όμως και από το εξαιρετικά καλό καλοκαίρι στον τουρισμό, που και εκεί δεν οφείλεται στην τύχη αλλά στις άοκνες και μεθοδικές προσπάθειες που κάναμε, και είχαμε φέτος ένα ρεκόρ, νέο ρεκόρ προσέλευσης τουριστών. Έχουμε λοιπόν την σχεδόν βέβαιη εκδοχή ότι θα κλείσει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αυτός ο χρόνος που διανύουμε με θετικό πρόσημο ανάπτυξης. Μικρό, αλλά θετικό. Θα μπορούσαμε λοιπόν και εμείς να βγαίνουμε στον ελληνικό λαό και να λέμε success story. Δεν χρειάζεται να πάρουμε καμία λύση για το χρέος. Όμως δεν λέμε αυτό. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς, επαναλαμβάνω, δεν είναι να διαχειριστούμε τη μιζέρια. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι το επόμενο διάστημα να έχει τη δυνατότητα η ελληνική οικονομία όχι απλά να ανακάμψει, αλλά να απογειωθεί. Να προχωρήσει σε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, και αυτή την ανάπτυξη να τη μοιράσουμε με δικαιοσύνη εκεί που υπάρχει ανάγκη, να κλείσουμε κοινωνικές πληγές, να κλείσουμε τις πληγές που άνοιξαν διάπλατα τα 5 χρόνια της καταστροφής οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και είχαμε σχέδιο να ολοκληρώσουμε την πρώτη αξιολόγηση βάζοντας τα δύσκολα μπροστά, για να φτάσουμε μια ώρα αρχίτερα στην κρίσιμη συζήτηση. Στην κρίσιμη συζήτηση που προβλέπεται από τη συμφωνία να γίνει τώρα. Στην κρίσιμη συζήτηση για τα μέτρα για το χρέος και την εισαγωγή και της Ελλάδας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ποσοτική χαλάρωση. Συνεχίζουμε εμείς από την πλευρά μας να υλοποιούμε μια δύσκολη συμφωνία. Αλλά όπως την τηρούμε εμείς αυτή τη συμφωνία, το ίδιο περιμένουμε και από τους θεσμούς και τους εταίρους μας να την τηρήσουν. Οι ολιγορίες, η παρέλκυση και οι μεταθέσεις δεν μπορούν, και το λέω για άλλη μια φορά και κλείνοντας αυτό το συνέδριο, δεν μπορούν να γίνουν και δεν θα γίνουν αποδεκτές. Διεκδικούμε άμεσα όσα η συμφωνία προβλέπει. Και σε αυτόν τον αγώνα, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτή τη διεκδίκηση, σε αυτή τη διαρκή μάχη, έχουμε καταφέρει να έχουμε ισχυρές συμμαχίες. Δεν είναι πια η Ελλάδα που είναι μόνη απέναντι σε όλους. Αντιθέτως, αυτοί που διαρκούν τις διαρκείς μεταθέσεις και αναβολές αρχίζουν να αισθάνονται μόνοι. Έχουμε καταφέρει να οικοδομήσουμε σταθερές συμμαχίες στην Ευρώπη. Με την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Νότου κάναμε ένα ιστορικό βήμα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά συμβάλαμε αποφασιστικά στη συζήτηση που έχει ανοίξει για το μέλλον της Ευρώπης. Συμβάλαμε και πιστεύω θα συμβάλλουμε αποφασιστικά το επόμενο διάστημα, γιατί θα έχει και συνέχεια αυτή η προσπάθεια. Οι χώρες της περιφέρειας για πρώτη φορά συζητούν και συντονίζουν τον βηματισμό τους. Όλοι στην Ευρώπη αναγνωρίζουν ότι το ζήτημα του ελληνικού χρέους πρέπει να επιληθεί, όχι μονάχα γιατί αυτό είναι, προβλέπεται από τη συμφωνία και είναι η ηθική υποχρέωση και ανταμοιβή σε έναν λαό που έχει κάνει περισσότερα από κάθε άλλον για τη σταθερότητα στην Ευρώπη, αλλά και γιατί αυτό
είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα που βρίσκεται μπροστά σε δύσκολες στιγμές. Και βεβαίως, αν έχουμε ολοένα και περισσότερους συμμάχους στο ζήτημα αυτό στην Ευρώπη, αντιστοίχως και ακόμα μεγαλύτερο είναι το εύρος των δυνάμεων που υποστηρίζουν αυτή την προοπτική και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Διότι όλοι κατανοούν ότι η Ελλάδα, το ελληνικό πρόβλημα, δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και η επίλυσή του θα δώσει όθηση και προοπτική στην ευρωπαϊκή και άρα στην παγκόσμια οικονομία. Ξέρετε όμως κάτι, ο χρόνος επίλυσης ενός προβλήματος είναι εξίσου κρίσιμος ορισμένες φορές και με τη λύση που θα βρει στο πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί συνομιλητές μας, και δεν μιλάω για τους κακοπροαίρετους, ομιλώ για τους καλοπροαίρετους, που μας λένε μήπως βάζετε ψηλά τον πήχη. Γιατί τον βάζετε ψηλά? Μήπως είναι πολύ ενοχλητικό τούτη την ώρα που ξέρετε ότι το κυβερνόν κόμμα στη Γερμανία έχει μπροστά τις εκλογές και δεν θα ήθελε να έχει προβλήματα και να περιμένατε να λυθεί το πρόβλημα με συνένεση αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές? Εύλογα και καλοπροαίρετα ερωτήματα και τίθενται και πρέπει να τα απαντήσουμε. Η βιασύνη μας δεν έχει να κάνει με έναν, αν θέλετε, σχεδιασμό που αφορά την εσωτερική κουζίνα. Η βιασύνη μας έχει να κάνει με το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο χρόνος επίλυσης του προβλήματος είναι και αυτός μέρος της στρατηγικής και είναι κρίσιμο μέγεθος. Οι εταίροι μας στην Ευρώπη έχουν μέχρι στιγμής αντιμετωπίσει δύο μεγάλες κρίσεις, την κρίση την οικονομική, την κρίση χρέους από το 2009 μέχρι σήμερα, αλλά και την προσφυγική κρίση, με μία στρατηγική αμηχανίας και μετάθεσης. Αμηχανία και καθυστέρηση. Και βεβαίως με λύσεις στο παραπέντε, την τελευταία στιγμή. Είναι αυτό που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν too little too late. Πολύ λίγο, πολύ αργά. Τις επιπτώσεις από αυτή την αμηχανία, από αυτή την αδράνεια, από αυτή τη διαρκή αναβολή και καθυστέρηση, τις βιώνουμε όλοι. Και πρώτα απ' όλα τις βιώνει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που σήμερα εξαιτίας αυτών των δύο κρίσεων, της κρίσης της οικονομικής και της κρίσης της προσφυγικής, βρίσκεται μπροστά σε δραματικά αδιέξοδο. Και εξαιτίας της διαχείρισης της αργής και της αμήχανης αυτών των κρίσεων, βρίσκεται μπροστά σε φαινόμενα εκπληκτικής, δραματικής ανόδου των δυνάμεων της ακροδεξιάς. Δυνάμεων που πήραν ένα ψήφισμα στην Μεγάλη Βρετανία για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμεων που απειλούν σήμερα με αξιώσεις να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές στη Γαλλία, βάζοντας φωτιά στα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμεις που απειλούν να αποσιοποιήσουν το πολιτικό σύστημα στην ίδια τη Γερμανία και δυνάμεις που σήμερα απειλούν μια σειρά από χώρες με δημοψηφίσματα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι τώρα είναι η κρίσιμη ώρα, ότι χθες ίσως ήταν αργά, χθες ίσως ήταν νωρίς, αλλά αύριο θα είναι πολύ αργά, τώρα πρέπει, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, που βεβαίως δικαιούται. Έχει να κάνει και με την ίδια την Ευρώπη. Η τακτική λοιπόν της διαρκούς μετάθεσης είναι μια τακτική που αποδεδειγμένα έχει οδηγήσει σε αποτυχίες, τώρα διακινδυνεύει να οδηγήσει σε τραγωδία την ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν μπορεί λοιπόν να συνεχιστεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι όμως, αν αυτό είναι το σχέδιό μας, αν αυτό το σχέδιό μας το συνομολογούμε όλοι σε αυτό εδώ το συνέδριο, παρά τις εύλογες κριτικές, τις αμφισβητήσεις και τις αγωνίες, για να το υπηρετήσουμε σωστά, πρέπει πάνω απ' όλα να το πιστέψουμε. Και πρέπει να το πιστέψουμε όλοι μας, Επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες,
Μπορεί κάποιοι να το φοβούνται και να το αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό. Να θεωρούν ότι έχει ρίσκο. Εύλογα, ανθρώπινα τα ερωτήματα. Αλλά ακούστε, σύντροφοι και συντρόφισσες, στη ζωή και στην πολιτική δεν μπορείς να μην παίρνεις ρίσκα. Δεν μπορείς να μην παίρνεις κρίσιμες αποφάσεις. Και η στιγμή της απόφασης, όποιας απόφασης, πόσο μάλλον μιας κρίσιμης απόφασης, η στιγμή της απόφασης είναι πάντοτε μια βουτιά στην άβυσσο της αβεβαιότητας. Γιατί όπως είπε χθες και ο Ευκλήδης, επικαλούμενος στην ομιλία του τον Μίλαν Κούντερα, ποτέ στη ζωή δεν υπάρχει εγγύηση ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Και ξέρετε κάτι, όταν εμείς αναλάβαμε πριν από 1,5 χρόνο να δώσουμε τη μάχη για τη χώρα και το λαό, δεν είχαμε καμία βεβαιότητα και καμία εγγύηση για την νίκη. Όποιος λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, ψάχνει για εγγυήσεις, ας περιμένει καλύτερα να αναλάβει όταν θα έρθουν τα εύκολα. Εμείς είμαστε εδώ για τα δύσκολα. Γι' αυτό μας επέλεξε ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να αγωνιστούμε στα δύσκολα, για να πάρουμε ρίσκα και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα. Για το λαό μας, για την αριστερά, για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Και ξέρετε κάτι, το ίδιο ισχύει και για τις μάχες που έχουμε να δώσουμε στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό μέτωπο. Διότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι από τις 30 Αυγούστου, πότε ήταν που έγινε ο διαγωνισμός για τα μέσα ενημέρωσης, για την αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών, ζούμε μια παρατεταμένη περίοδο που έχει τα χαρακτηριστικά εκείνης της διαβολοβδομάδας του δημοψηφίσματος. Έναν ολοκληρωτικό πόλεμο παραπληροφόρησης. Εγώ στη Βουλή μίλησα για μια μεταμοντέρνα μορφή πραξικοπήματος. Για ένα διαρκές μηντιακό πραξικόπημα. Διότι αυτός είναι ο στόχος. Προκειμένου να προασπίσουν ιδιωτικά συμφέροντα, ο στόχος, και δεν το κρύβουνε, είναι να ξεμπερδεύουν, να ρίξουν μια προσφάτως εκλεγμένη από τον λαό και δύο φορές μάλιστα μέσα σε 7 μήνες κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, εγώ το λέω για άλλη μια φορά, το είπα και στην εισήγηση, το λέω και στο κλείσιμο του συνεδρίου. Όσο εντείνουν τον πόλεμο λάσπης, παραπληροφόρησης, τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, τόσο μας πεισμώνουν. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Και θέλω να θυμηθώ και να σας θυμίσω μία φράση του αείμνηστου ηγέτη της αριστεράς σε δύσκολες στιγμές, του Ηλία Ηλιού, που έλεγε «Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα». Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Ο νόμος θα εφαρμοστεί σε αυτή τη χώρα και θα εφαρμοστεί για όλους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και θα καταλάβουν καλά ότι οι μέρες της αυθονίας και της ασυδοσίας τους είναι παρελθόν. Στο εξής, ολιγάρχες και καναλάρχες θα αντιμετωπίζονται και αυτοί όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Καμία διευθέτηση κατά το τραπέζι, καμία διακριτική μετακίνηση σε κανέναν, κανένα χατήρι. Και κάτι ακόμα. Θέλω να προσθέσω εδώ και κάτι ακόμα. Οι πολιτικές πιέσεις, αλλά και οι πιέσεις της οικονομικής ελίτ προς τους δικαστές πρέπει να τελειώνουν εδώ. Να αφαιθούν οι δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους. Και να ξέρουν όσοι το επιχειρούν ή όσοι θα το επιχειρήσουν, ότι ούτε η δικαστική, αλλά ούτε και η εκτελεστική εξουσία θα επιτρέψουν την θεσμική εκτροπή. Γιατί τα παιχνίδια με τους θεσμούς δεν αρμόζουν στη δημοκρατία. Και εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε και τη δημοκρατία και τους θεσμούς.
Και το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά την διαρκή άρνηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διοδηλώσεων. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα να καλέσω από αυτό εδώ το βήμα τόσο τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και ιδιαίτερα την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη φορά να απαντήσουν θετικά στην πρόσκληση, να συμβάλλουν επικοδομητικά στη νέα προσπάθεια που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος της Βουλής για τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Έτσι ώστε με πολιτική συνένεση να υπάρξει η μετάβαση στη νέα τηλεοπτική πραγματικότητα των νόμιμων πλέον και αδειοδοτημένων τηλεοπτικών σταθμών. Αλλά επίσης η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση πρέπει να γνωρίζει και κάτι ακόμα. Αν ακόμα και τώρα, στην ίστατη αυτή προσπάθεια, επιχειρήσουν να ξαναμπλοκάρουν το ΕΣΟΡΟΥ, αναλαμβάνουν πλήρως μια τεράστια πολιτική ευθύνη. Και επίσης πρέπει να γνωρίζουν ότι σε αυτόν τον τόπο και οι θεσμοί και η δημοκρατία μας έχει δεινοπαθήσει. Αλλά πλέον είναι πασιφανές. Η δημοκρατία ούτε μπλοκάρεται, ούτε μποϊκοτάρεται. Οι νόμοι του κράτους θα εφαρμοστούν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το επόμενο διάστημα δεν έχουμε όμως να διαχειριστούμε μονάχα τα ζητήματα που αφορούν το εσωτερικό μέτωπο ή τη διαπραγμάτευση. Το επόμενο διάστημα έχουμε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα, όπως συνηθίσαμε άλλωστε 1,5 χρόνο τώρα, και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο την εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας, έχουμε να διαχειριστούμε την προσφυγική κρίση, όπου η Ελλάδα συνεχίζει να σηκώνει στις πλάτες της το βάρος ολόκληρης ανθρωπότητας. Έχουμε να διαχειριστούμε την εξέλιξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, αλλά και συνολικά, θα έλεγε κανείς, τις σχέσεις μας με τις γειτονικές χώρες σε μια περιοχή ευρύτερα αποσταθεροποιημένη, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Ως όμως το τελευταίο οχυρό ασφάλειας και σταθερότητας. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Διότι το τελευταίο 1,5 χρόνο περάσαμε δύσκολα και συνεχίζουμε να έχουμε δυσκολίες. Όμως θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι περήφανος, γιατί παρά τις μεμονωμένες περιπτώσεις που υπάρχουν και πρέπει να τις πολεμήσουμε, μεμονωμένες περιπτώσεις σαν αυτές που είδαμε στο Ωραιόκαστρο στη Θεσσαλονίκη, από κάποιους συλλόγους γονέων που υποδαβλίζουν δυστυχώς τη δράση τους, από τη δράση της φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και ας μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι ένα στίγμα για τη δημοκρατική Ελλάδα το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή σήμερα βρίσκεται στο κοινοβούλιο με δυνάμεις υψηλές και δραστηριοποιείται μέσα στην κοινωνία πολλές φορές με την ανοχή και των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Με ποια έννοια ανοχή? Με την έννοια ότι νομιμοποιούν την ατζέντα τους όταν δεν συμπράττουν δυναμικά σε ένα μέτωπο κατά της ξενοφοβίας, κατά του ρατσισμού, κατά του φασισμού, σε ένα μέτωπο υπεράσπισης των πανανθρώπινων αξιών, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς. Όμως έλεγα πριν ότι αισθάνομαι περήφανος, ιδίως όταν βγαίνω στο εξωτερικό, αλλά και μέσα στην Ελλάδα, γιατί αυτόν τον χρόνο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο κέντρο της Ευρώπης, όπου ξενοφοβικές δυνάμεις επικρατούν, όπου χτίζουν φράχτες, όπου ρίχνουν δακρυγόνα στους πρόσφυγες, στην Ελλάδα, οι νησιώτες μας κυρίως, αλλά και χιλιάδες εθελοντές, τόσο στα νησιά,
όσο και στην Ιδωμένη, έδειξαν σε όλη την Ευρώπη το πρόσωπο της αλληλεγγύης, το πρόσωπο της ανθρωπιάς. Υπερασπίστηκαν πανανθρώπινες αξίες, υπερασπίστηκαν τις πραγματικές ευρωπαϊκές αξίες. Συνεχίζουμε όμως να σηκώνουμε μεγάλο βάρος και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε λύσεις στο επόμενο διάστημα. Θα βρούμε λύσεις έχοντας κατά νου ότι είναι το πιο σημαντικό τότε την ώρα μια δύσκολη συμφωνία και σε πολλές πλευρές ελληματική να την υπερασπιστούμε γιατί είναι αναγκαία. Και είναι αναγκαία πρώτον όχι για κανένα λόγο αλλά γιατί μετά από αυτήν μειώθηκαν δραστικά, εκμηδενίστηκαν σχεδόν τι? Οι θάνατοι στο Αιγαίο. Σταματήσαμε να βλέπουμε τις εικόνες εκείνες όπου η θάλασσα ξέρναγε νεκρά παιδιά, ψυχές αθώες κάτω από τα χέρια των διακινητών που ψάχναν να βρούνε μια καλύτερη ζωή στην Ευρώπη και με ευθύνη της πολιτισμένης Ευρώπης τους είχαμε αφήσει κάτω από τα χέρια των διακινητών, κάτω από τα χέρια ανθρώπων που δεν διστάζαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Πήραμε ρίσκα και για αυτή τη συμφωνία, πήραμε ρίσκα και εγώ προσωπικά με μια αντιπολίτευση που φώναζε και κουνούσε το δάχτυλο, γιατί επέλεξα να πάω τρεις φορές στην Τουρκία. Ως πρωθυπουργός δεν έχει πάει κανένας άλλος τρεις φορές σε έξι μήνες στην Τουρκία. Επέλεξα την πολιτική και επιλέξαμε την πολιτική της συνεννόησης από την πολιτική των λεονταρισμών. Γιατί πιστεύω πραγματικά και όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει στην Τουρκία και ποιες είναι οι δυσκολίες συνεννόησης με την τουρκική κυβέρνηση. Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι μόνο μέσα από το διάλογο και την προσπάθεια συνεννόησης ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις μπορούν να βρεθούν λύσεις προς όφελος των δύο λαών. Όλα τα άλλα είναι κορώνες, είναι λεονταρισμοί που μπορεί να οδηγήσουν όμως σε τραγικά αδιέξοδα. Πήραμε λοιπόν την ευθύνη αυτών των πρωτοβουλειών και πιστεύω ότι καλά κάναμε και πήραμε αυτή την ευθύνη. Έχουμε όμως μπροστά μας τις κρίσιμες συνομιλίες για το Κυπριακό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Εμείς ήμασταν πάντα και θα είμαστε και ως κυβέρνηση κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια γιατί θέλουμε τη λύση στο κυπριακό πρόβλημα και στηρίζουμε αταλάντευτα τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης και τις συνομιλίες ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Ήμουνα ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που όταν επισκέφθηκα αμέσως μετά την ορκομοσία μου την Κύπρο συναντήθηκα και με εκπροσώπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας, γιατί όταν εμείς ζητάμε δίκαιη λύση του Κυπριακού τη ζητάμε για όλον τον κυπριακό λαό. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε. Δεν θέλουμε μία λύση για τη λύση. Θέλουμε λύση δίκαιη και βιώσιμη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και εμείς τουλάχιστον ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Τι πρόβλημα είναι το Κυπριακό? Το Κυπριακό είναι ένα πρόβλημα παράνομης εισβολής και κατοχής των τουρκικών στρατευμάτων. Δεν είναι πρόβλημα διμερές, αλλά πρόβλημα παραβίασης των αρχών του διεθνούς δικαίου. Επομένως, ναι, θέλουμε λύση, πασχίζουμε για λύση. Αλλά λύση με παραμονή και μάλιστα εσαΐ των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί δεν είναι λύση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είπα ότι όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, εσωτερικά και εξωτερικά. Το μέτωπο της διαπραγμάτευσης, το μέτωπο των συγκρούμενων κοινωνικών σχεδίων για το πρόσημο της ανάπτυξης, το μέτωπο της διαπλοκής και της διαφθοράς, τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Αλλά ξέρετε κάτι, σε όλα αυτά τα μέτωπα παλεύουμε με σθένος και κερδίζουμε σημαντικές μάχες. Και πρέπει να είμαστε περήφανοι που τις κερδίζουμε αυτές.
όπως για παράδειγμα τη μάχη κατά της διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, όπου οι λογείς παράγκες πνέουν τα λίσθια μετά από έναν ανυποχώρητο αγώνα μας με την διαπλοκή και τη διαφθορά στον χώρο αυτό. Όπως τη μάχη της διαφθοράς στο πολιτικό σύστημα, όπου έρχονται στο φως οι υποθέσεις των θαλασσοδανείων των κομμάτων, αλλά και των ολιγαρχών. Και βεβαίως η Επιτροπή στη Βουλή έχει αρχίσει να βγάζει λαβράκια. Εσχάτως όμως μάθαμε ότι τα δύο κόμματα που λαιλάτισαν τον τόπο και κυβέρνησαν για πάνω από 40 χρόνια για να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους, τα οποία τα χρεώνεται ο ελληνικός λαός, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να περάσουν 122 χρόνια, εκχωρώντας το 100% των πιθανών επιχορηγήσεων, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ 400 και πλέον χρόνια. Και πρέπει να μας δώσουν μια απάντηση. Θα συνεχίσουν ακόμη για πολλοί να ζουν παρασιτικά στις πλάτες του ελληνικού λαού που πληρώνει τα βάρη και τα χρέη των τραπεζών, ή θα αρχίσουν να ξεπληρώνουν επιτέλους τα δάνειά τους στις τράπεζες και άρα στον ελληνικό λαό? Κερδίζουμε λοιπόν μάχες. Και βεβαίως και τη μάχη στη δημόσια διοίκηση, όπου οι ντουλάπες του πελατειακού συστήματος, των μιζών και των χαριστικών συμβάσεων έχουν πια ανοίξει, ανακαλύπτοντας τους σκελετούς της διακυβέρνησης του πάλε ποτέ δικοματισμού. Κερδίζουμε μάχες, αλλά ο πόλεμος, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι μπροστά μας. Για να τον κερδίσουμε τον πόλεμο αυτό, χρειαζόμαστε ένα κόμμα ισχυρό, μαζικό, οργανικά δεμένο με την κοινωνία, τους αγώνες, τις αγωνίες και τις προσδοκίες της. Και σε αυτό το πεδίο πιστεύω ότι υπήρξε ένας πολύ δημιουργικός και γόνιμος διάλογος στο συνέδριο. Είναι κοινή πεποίθηση ότι το κόμμα μας πρέπει να το φροντίσουμε, πρέπει να το ενισχύσουμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις παθογένειες, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας στη νέα γενιά και στη νεολαία μας, στη νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει με αυταπάρνηση αυτόν τον αγώνα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να μιλήσω και για τους δεκάδες νέες και νέους του ΣΥΡΙΖΑ, της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν λιδωρηθεί και δυσφημιστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του κίτρινου τύπου ότι δήθεν είναι κρατικοδίαιτοι, γιατί παίρνουν έναν μισθό της πλάκας για τα προσόντα τους και βρίσκονται μέσα στην καρδιά της μάχης και της διαπραγμάτευσης, ενισχύοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης απέναντι σε τεχνοκράτες που παίρνουν μισθούς των 10 και 20.000 ευρώ για να έρχονται εδώ στη χώρα μας και να λειτουργούν ως αποικιοκράτες. Χωρίς τη δική τους προσπάθεια, χωρίς τη δική τους συμβολή, πολλές από τις μάχες που κέρδισαν οι υπουργοί και η υπουργεία μας δεν θα τις είχαμε κερδίσει. Θέλω λοιπόν να πω ότι για το κόμμα μας η ανοικοδόμηση της οργάνωσης νεολαίας, αλλά και ένα σοβαρό σχέδιο εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του 2019, της πρώτης δηλαδή εκλογικής μάχης που έχουμε μπροστά μας, το σχέδιο αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, αυτονόητο ότι πρέπει να ενισχυθεί, να είναι συγκροτημένο και αποτελεσματικό. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ρίξουμε εκεί το βάρος. Και πρέπει να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Έχουμε μπροστά μας επίσης μια δύσκολη μεγάλη μάχη στα εργασιακά, που δεν είναι μόνο μάχη στη διαπραγμάτευση, αλλά είναι και μια καθημερινή μάχη στους χώρους εργασίας, κόντρα στην αυθαιρεσία, κόντρα στην τρομοκρατία και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Και αυτές τις μάχες λοιπόν πρέπει να τις δώσουμε και μέσα στη Βουλή και στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, αλλά και στο πεδίο των κοινωνικών αγώνων, στο πεδίο της καθημερινότητας. Γίνεται λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, και θέλω να κλείσω με αυτό, να δώσουμε αυτές τις μάχες με επιτυχία? Πιστεύω πως ναι. Γίνεται ταυτόχρονα να ρίξουμε το βάρος στο κόμμα? Πιστεύω ότι αν δεν ρίξουμε το βάρος στο κόμμα,
δεν θα τις κερδίσουμε αυτές τις μάχες. Είναι προϋπόθεση για να κερδίσουμε τις μάχες, να ρίξουμε το βάρος στο κόμμα. Και θέλω να απαντήσω κλείνοντας ένα ερώτημα. Ακούστηκε και από αυτό το βήμα πολλές φορές. Είναι δυνατόν ένα κόμμα μαζικό και ανοιχτό στην κοινωνία να είναι ταυτόχρονα και αριστερό και ριζοσπαστικό? Ή μήπως αυτό νομοτελειακά δεν γίνεται και άρα σωστά το προηγούμενο διάστημα κάποιες φορές κλείσαμε στον εαυτό μας? Συντρόφισσες και σύντροφοι, ας μην έχετε μονάχα ως παράδειγμα τα κόμματα που κυβερνήσαν αυτόν τον τόπο, αλλά ας δούμε τι γίνεται και σε άλλες γωνιές του πλανήτη μας. Δεν θέλω να σας πάω σε άλλες ηπείρους και να μιλήσω για τη Λατινική Αμερική και κόμματα αριστερά και ριζοσπαστικά, αλλά ας μιλήσουμε για την Ευρώπη. Και ας μιλήσουμε για το φαινόμενο Corbyn στους εργατικούς στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί όπου αποδεικνύεται ότι μπορείς να έχεις ένα κόμμα μαζικό, ανοιχτό και ταυτόχρονα ριζοσπαστικό. Ας επιχειρήσουμε λοιπόν να συσπυρώσουμε στις τάξεις μας όλες τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας, έχοντας όμως εμπιστοσύνη στους πολλούς, αλλά και εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, στο θεωρητικό και πολιτικό οπλοστάσιο της αριστεράς, στη δύναμή μας να πείθουμε, στη δύναμή μας να ξεχωρίζουμε τις σωστές από τις λαθασμένες ιδέες και να δίνουμε χώρο στις σωστές ιδέες. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά, χρειαζόμαστε περισσότερη συλλογικότητα, περισσότερη συντροφικότητα, περισσότερη αλληλεγγύη και λιγότερη αυτάρκεια, λιγότερες βεβαιότητες. Περισσότερη προσφορά, διάθεση για προσφορά και ίσως και λιγότερες φιλοδοξίες. Δεν βλάπτει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο αγώνας θα είναι μακρύς. Ο δρόμος θα είναι ακόμα ανηφορικός. Αλλά είμαι βέβαιος ότι έχουμε τη δύναμη να τον περπατήσουμε και να φτάσουμε στην κορυφή. Έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε και θα νικήσουμε. Θα βρίσκουμε μπροστά μας πάντοτε το παλιό να μας πολεμάει. Όμως ο σκοπός που υπηρετούμε είναι πολύ μεγαλύτερος από τις δυνάμεις που έχουν, και ας έχουν δυνάμεις. Εμείς είμαστε ισχυρότεροι, είμαστε δυνατότεροι, έχουμε το δίκιο, έχουμε ψυχή, έχουμε πίστη, έχουμε αυτοπεποίθηση, έχουμε εμπιστοσύνη στις ιδέες μας που έρχονται από μακριά, έχουμε εμπιστοσύνη στις αξίες μας. Αυτές τις αξίες υπερασπιζόμαστε, γι' αυτό και θα δικαιωθούμε, γι' αυτό και θα νικήσουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες.